Σε λίγο θα αρχίσει εδώ η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Βόλου με την Γλυφάδα. Πρεμιέρα για την φουτμπολ. Οδηγεί την ομάδα τη νεοφώτιστη στην Football League. Έχει τερματοφύλακα τον Φερνάντε Θελάδιο. Και σε ένα σύστημα 4-3-3 στην άμυνα στο κέντρο Πικών και Νατσούρα. Στα άκρα Φίλιπ Σόουζα και Δήμα Κάκος. Στη μεσαία γραμμή Πορτίγια Γκέζο. Ανέβηκαν αρκετοί παίκτες της Γλυφάδας για την κεφαλιά. Στην καρδιά της άμυνας η κεφαλιά out. Αφύλακτος ήρθε από πίσω να κάνει την κεφαλιά ο Νατσούρας. Νατσούρας πήρε την κεφαλιά. Για άλλη μία φορά βλέπετε η μπάλα πάει κάπου εκεί στην καρδιά. Μένουν αδρανείς άπαντες. Φιλοξενούμενη Πορτίγια. Κάθετα για τον Ευσταθίου. Κάνει το σπριτ, τον ακολουθεί ο Αρβανίτης. Ευσταθίου στην περιοχή είναι ο Σμυρλής. Ευσταθίου τρυπώνει, κόβεται σε να κλέψει μπάλες ψηλά. Πορτίγια είδε το Σονκό πολύ δυνατά. Κατέβασε αυτός. Ωραία πάσα στον Ευσταθίου. Αλλά δεν πρόλαβε. Και πάλι προς το Σονκό. Ο Νατσούρας δεν ανεβαίνει αυτή τη φορά. Μένει πιο πίσω. Ο Πικών μόνο από τα center back βρίσκεται στην περιοχή του Γκίτκου για την κεφαλιά. Πορτίγια λοιπόν στην εκτέλεση. Βάλα κοντρά στο τείχος. Διώχνει ο Κατσίκης πάλι κατοχή στην Γλυφάδα. Και μια σέντρα. Δεν υπάρχει offside. Ο Γκέζος πλασάρει. Ο Γκίτκος σώζει με τα πόδια. Σμυρλής στη βολή. Καλλιώνεται το σούτ. Επιμένει ο Σμυρλής. Το shoot out. Η τελική προσπάθεια από τον ευκαιρία. Όταν έφυγε η μπάλα, ο Γκέζος καλυπτόταν. Και όταν πλέον έγινε η δεύτερη κατοχή, γύρισε η άμυνα. Πιμπάρος, η σέντρα του. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο για Λούσης. Απομακρύνει. Ξανά. Συγκλίνει. Κόβεται ξανά. Φίλιπ Μπάρος πιο πίσω από τον Σμυρλή. Μπαλιά για Σμυρλής. Ξεμαρκαρίστηκε με τις τρίπλες. Πορτίγια, Γκέζος. Τώρα το σκηνικό έχει μεταφερθεί στην περιοχή του Γκίτκου. Σονκό. Που θα ξαναπάρει με ωραία τρίπλα. Η σέντρα διώχνει ο Γιαλούσης. Μπαλά πάλι στους φιλοξενούμενους. Δημακάκο. Προς το Σονκό και πάλι. Πορτίγια. Γρήγορα για τον Ευσταθίου που κάνει την κούρσα. Έκανε... Σμυρλής. Δημακάκος. Πορτίγια. Σήκωσε το κεφάλι, δε πάλι το Σονκό. Είναι σε απόσταση ο Κατσιαρός. Τον άφησε. Νατσούρας, Πορτίγια. Βρήκαν τον Γαλανόπουλο. Πορτίγια. Κάνει να αλλάξει παιχνίδι για τον Γαλανόπουλο. Το κάνει. Γενικά. Κατοχή για τον Πορτίγια και την Γλυφάδα Σονκό. Και πάει να βγει στην κόντρα Ολυμπιακός Βόλου ο Γκούρμας, γιατί τον Γενικά δεν περνάει. Πορτίγια ανεβεί. Η σέντρα πιο πίσω, Πορτίγια. Το σούτ από τον Πορτίγια δυνατό. Ο Γκίτκος δεν έχει θέση. Έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Η νεοφώτιστη ομάδα ισοφαρίστηκε σχετικά νωρίς. Για να δούμε. Εγώ, όπως είπα, να ξεκινάς το πρώτο παιχνίδι με νίκη και ειδικά μες στην έδρα σου. Γιατί η πρώτη αγωνιστική πάντα κρύβει. Νίκης απομακρύνει. Ρόκας. Καμινιώτης. Πορτίγια κρατάει την μπάλα. Καλησπέρα σας από το εθνικό, μάλλον δημοτικό στάδιο της Κεσαριανής, από τον Δημήτρη Τσακίρη και τον Πέτρο Πολυχρονίδη που θα αναλάβουν τις επόμενες θέσεις. Καταρχήν, ο Κριστόφ Βαζέχα, πρώτο παιχνίδι στην καριέρα του στο κύπελλο Ελλάδος σαν προπονητής. Πέρισταν στον Φωκικό, αλλά μόνο στο πρωτάθλημα κάθισε στον πάγκο. Τροθρέκας ο Κοταράς, Πικών, Πολάλης, οι δύο στόπερ, δεξιά μου, στάξε αριστερά Γαλανόπουλος. Ο Πορτίγια Πάουκ που δεν τελείωσε.
Πέτρο, ήσουν εδώ, ε. Ήμουν εδώ, δεν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο σήμερα. Ναι. Ξανά η φάση της Γλυφάδας. Χαμηλά η μπάλα. Ματζίδη. Εκεί κόβει με το κεφάλι ο Πικόν. Αράου σηκώνει ωραία την μπάλα, γυρίζει. Ο Ματζίδης αυτός θα παίξει κορυφή στην επίθεση και ο Σταύρου παίζει, όχι όπως ήταν ο Ρουσάκης ακριβώς, πιο προωθημένος, αλλά στον άξονα. Αφήνει τον fake κλασικό αμυντικό βαθμό του. Εδώ το σουτ ήταν καλό, δεν τελειώνει η φάση, ο Ευσταθίου, πρώτο σουτ από τον Αράου. Λέγουν κανένα μέτρο, έτσι να τους αφήνει, σιγά σιγά κάνουν το πέντα μπροστά στον Ατματζίδη. 0-0 στην Κεσαριανή. Αθλητικός Όμιλος Γλυφάδας Καλυθέα, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας για το διάστημα. Να το εδώ. Ναι. Λοιπόν, πρώτο παίζει ο Καραλής αριστερά. Μουσταφίδης έκανε την παλιά. Στον μπακ από το 42 όταν έγινε η αλλαγή τερματοφύλακα. Το παιχνίδι. Κλείσαν πορτίγια. Πέρασμα από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Είχε προπονητή τον Βαζέχα πέρυσι στο Φωκικό. Αυτός είναι αντίπαλος. Σαβέδρα. Κρίστιαν Πορτίγια. Πολύ καλή τεχνική. Και πάσα που βγαίνει αριστερά στον Ευσταθίου. Να πήρες και ένα προπερσί. Δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης από το περσινό μάτς, ούτε ένας βέβαια από το προπερσινό. Είναι όλοι παιχνίδι. Ατματζίδης. Κόρνερ δίνει ο βοηθός. Διαμαρτύρεται ο Κρίστιαν Πορτίγια. Τελεστής ο Κρίστιαν Πορτίγια. Χαμηλά η μπάλα. Δεν γίνεται παίκτης της Γλυφάδας προς τα εκεί. Κατσούλης. Θα είναι offside ο Ατματζίδης. Ο βοηθός δεν έδωσε τίποτα. Ο Ατματζίδης κλείνεται. Χάνει την μπάλα από Γκέζο και Κρίστιαν Πορτίγια. Ο Γκέζο την έχει. Τον πιέζει ο Μουσταφίδης. Κρίστιαν Πορτίγια ψάχνει να βρει τον Αραός. Κρίστιαν Πορτίγια. Σηκώνεται και πάλι, αλλάζει το παιχνίδι αριστερά. Για τον Σμυρλή, ο Σμυρλής κερδίζει. Λόγω υπήρχε πρόβλημα, τέλος πάντων έπαιξε άνθρωπος με φανέλα χωρίς νούμερο. Ένας, άμα είναι, ξέρεις ποιος είναι. Το φάουλ δεν ήταν κακό από τον Κρίστιαν Πορτίγια. Βάζει αλλαγές ο Κρίστοφ Βαζέχα. Με πολύ φάλτσο βγαίνει ο Κατσούλης σε δύσκολο σημείο. Διώχνει ο Φέιγ, προσπάθησε ο Πολάλης, έπεσε και χτύπησε μπάλα στο πρόσωπό του. Πώς διακάνει το ψαλίδι. Γεμίζει ο Πορτίγια, η μπάλα στην περιοχή του Μάρσιο Πίκολο και είναι το κόρνερ. Στη συνέχεια, εδώ αυτή η φάση με την έξοδο του Κατσούλη. Η ομάδα παίζει με παίχτη παραπάνω. Παρότι προηγείται, ζητάει να παίξει επιθετικά. Και να παίξει επιθετικά για να τελειώνει, να μην υπάρχει αυτό το άγχος. Γιατί όποτε φτάνει η Γλυφάδα, η αλήθεια είναι ότι γίνεται επικίνδυνη. Mm-hmm. Και κυρίως γιατί το αριθμητικό πλεονέκτημα η Καλυθέα δεν το έχει εκμεταλλευτεί καθόλου. Το κάτι που γίνεται εύκολα με γρήγορες πάσεις και αλλαγές μέχρι να βρεθεί ο παίκτης. Δεν πρέπει να τον έχει βρει. Έχασε την ισορροπία όπως άνοιξε την μπάλα ο Γκέζος. Γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε ο ίδιος άλλωστε. Σκόνδρας. Ένα λεπτό για να τέσουν και οι καθυστερήσεις. Σε τελευταία επίθεση.